πρόταση από την Αθήνα και συγκεκριμένα από το Μέγκα. Δεν διστάζει και παίρνει τη μεγάλη απόφαση να παρουσιάσει την πρωινή ενημερωτική εκπομπή του σταθμού. Μια εκπομπή που δεν γνώρισε την αναμενόμενη επιτυχία. Όμως έφερε στη ζωή της τον δημοσιογράφο Κώστα Βαξεβάνη, τον άνδρα που έφερε ξανά την ευτυχία αλλά κυρίως το χαμόγελο στα χείλη της Πόπης Τσαπανίδου. Μάτια μου μεγάλα, μάτια μελαγχολικά. Εκείνος την είχε πρωτοξεχωρίσει σε μία αποστολή του στη Θεσσαλονίκη, πριν εκείνη πάρει την απόφαση να κατέβει στην Αθήνα. Τότε η Πόπη είχε τις επιφυλάξεις της. Σύντομα όμως ενέδωσε στη γλυκιά πίεση του γοητευτικού δημοσιογράφου και ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή της ανοίγει. Τι γλυκό να σ' αγαπούν και να σου το λένε. Τα όνειρά της πλέον δεν είναι μοναχικά, αλλά έχουν αποδέκτη. Ένα ευγενικό και διακριτικό άνθρωπο που ήρθε και άλλαξε τη ζωή της γλυκιάς δημοσιογράφου. Από τότε οι δυο είναι αχώριστοι και πολύ αγαπημένοι. Αχ, θάλασσα μου σκοτεινή. Η θητεία της στο Μέγκα δεν κρατάει πολύ και σύντομα μεταπηδάει στην κρατική τηλεόραση, όπου βρίσκει στο πρόσωπο της Ρίκας Βαγιάννη την ιδανική τηλεοπτική παρτενέρ. Οι δυο τους δένουν εξ αρχής και η χημεία τους περνάει και στο τηλεοπτικό κοινό, που επιβραβεύει τις εκπομπές τους. Ακολουθεί παρουσίαση δελτίων ειδήσεων και τα τελευταία χρόνια η εκπομπή Συμβαίνει Τώρα, όπου και χαρακτηρίζεται η πιο μεστή και επιτυχημένη τηλεοπτική παρουσία της μέχρι σήμερα. Η ίδια νιώθει άνετα, έχει αυτοπεποίθηση και δείχνει να έχει βρει το ύφος, αλλά και το στυλ που της ταιριάζουν. Εγώ σε ευχαριστώ που κολυμπάω στο βυθό σου. Αυτό όμως που γεμίζει ενέργεια την Πόπη Τσαπανίδου είναι η ισορροπημένη προσωπική της ζωή. Μαζί με τον Κώστα Βαξεβάνη και τα παιδιά μένουν σε ένα όμορφο, ξύλινο, σκανδιναβικού τύπου σπίτι στη Δροσιά. Η Πόπη λατρεύει το πράσινο, γι' αυτό και επέλεξε να ζει κοντά στη φύση, μέσα σε ένα καταπράσινο τοπίο.